Κύριε Παπασταματίου, είναι γεγονός ότι χάσαμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, ένα πολύ σοβαρό κίνητρο. Χάσαμε τον μειωμένο στη ΦΠΑ. Συγκεντρωτικά με την αύξηση του ΦΠΑ, με τα τέλη ενθέρεση στον πληθυσμό, με όλα αυτά τα προβλήματα, τα σταθές περιβάλλον που είπαμε, τελικά φαίνεται ότι θα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και θέλω την άποψή σας. Το πόσο πολύ έχει πλήξει ήδη την αγορά, γιατί εμείς το χάσαμε από πέρσι η όδος, αλλά και αν θα μπορέσει να αναπληρωθεί με το μεταφορικό ισοδύναμο που είπε η κυβέρνηση. Λοιπόν, σωστά το βάλαμε το θέμα και να πούμε ότι η απώλεια ενός ευρωπαϊκού κεκτημένου, διότι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ ήταν ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο, δύσκολα να πληρώνεται και είναι απώλεια με κεφαλαία γράμματα. Χάσαμε λοιπόν ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο σαν νησιά. Δεύτερον, και σύμφωνα και με την χτεσινή πρόταση του ομιλητή στο επιμελητήριο, που ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής, ο οποίος παρουσίασε μελέτη στην οποία καταδείκνυε στην ομιλία του στην Επιτροπή στην Βουλή ότι η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ θα επιφέρει πενιχρά έσοδα σε σχέση με αυτά που θα απολέσει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η απώλεια, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, είναι βαριά. Το κεκτημένο ήταν κάτι το οποίο είχε θεσμοθετηθεί θεσμικά. Κατ' εμένα, η προσωπική μου άποψη αυτή τη στιγμή, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο η θέσπιση μέτρων τα οποία θα αντικαταστήσουν την ζημιά, να αποκαταστήσουν τη ζημιά που έγινε από την αύξηση του ΦΠΑ, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα πρέπει να είναι μέτρα γενικά και όχι εξειδικευμένα. Θα είναι μέτρα τα οποία ποσοστικοποιούμενα θα επιφέρουν τα ίδια αποτελέσματα, κάτι το οποίο για μένα τεχνικά φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή τη στιγμή. Το ότι θα μπορούσε κανείς να παλέψει για να επαναφέρει τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, εμένα με εξοργίζει. Και ότι δεν έχει νόημα να λέω ότι θα επαναφέρω, όταν το έχω καταργήσει εγώ ίδιος. Και σύμφωνα με τις δηλώσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν μια επιλογή της κυβέρνησης. Να σας ρωτήσω επίσης κάτι άλλο. Η απώλεια έχει φανεί στην αγορά της Ρόδου. Η απώλεια έχει φανεί στην αγορά της Ρόδου. Και αυτό έχει φανεί σε όλα τα στάδια, διότι ο ΦΠΑ όντας φόρος προστιθέμενης αξίας ήταν ένας φόρος ο οποίος φαινόταν σε όλα τα στάδια της πώλησης, από τον χοντρέμπορο στον έμπορο, από τον έμπορο στην τοπική αγορά. Έχει φανεί η απώλεια και είναι βαριά. Φαίνεται, κανείς θα μπορούσε να μου αντιτάξει, μα εγώ δεν είδα αύξηση τιμών. Όχι, δεν είδα αύξηση τιμών, διότι κανείς δεν μπορεί να έχει ένα τέτοιο παρατηρητήριο τιμών που να μπορέσει να παρουσιάσει την απώλεια. Αλλά φαίνεται γενικά στην κίνηση της αγοράς και συντύνει σε αυτό που λέμε καθίζηση της αγοράς αυτή τη στιγμή. Είναι και επιχειρηματίες, δεν μπορούν να τον απορροφάνε και συνέχεια. Οι επιχειρηματίες απορρόφησαν κάποια στιγμή το ένα μερίδιο, έτσι, αυτό που είχε γίνει τότε με την αύξηση κατά μία μονάδα μέχρι εκεί. Από εκεί πέρα όμως ο ΦΠΑ ένας φόρος ο οποίος προστίθεται στην αξία και καταλαβαίνουμε ότι αυξάνει την τελική τιμή του προϊόντος κάθε φορά. Ουσιαστικά, κύριε Παπασταματίου, πόσο παραπάνω πληρώνουμε σήμερα εμείς οι λογικές προσθετικά, μια εκτίμηση στο 6 με 8% θα μπορούσε να είναι μια εκτίμηση, αλλά είναι σαθρό το η εκτίμηση αυτή, δεν εδράζει σε φάση. Αυτό θα ήθελε μια μελέτη πολύ εξειδικευμένη. Πολύ εξειδικευμένη, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με νούμερα, και δεν έχει μιλήσει κανείς με νούμερα αυτή τη στιγμή, γιατί το παρατηρητήριο τιμών που θα μπορούσε να το κάνει θα πρέπει να πάρει υπόψη του πάρα πολλές παραμέτρους, ακόμη και αλγοριθμικές παραμέτρους που θα μας δώσουν το αποτέλεσμα αυτό. Είναι σοβαρή μελέτη.